και εκεί που κάθισε λίγο να ξεκουραστεί, θα πούει μια φωνή. Εσύ! Κοίταξε από εδώ, κοίταξε από εκεί. Κανένα δεν είδε. Εδώ, στη ρίζα, ξαναείπε η φωνή. Την απόλυτη χριστουγεννιάτικη μέρα έζησαν την 3η 19 Δεκεμβρίου οι μικροί μαθητές του παιδικού σταθμού Αβέροφ, αφού μετά την επίσκεψή τους στο δήμαρχο Κώ Θεοδόση Νικηταρά για να του ψάλουν τα κάλαντα, επισκέφθηκαν την Ιπποκράτειο Βιβλιοθήκη, όπου ο εκπαιδευτικός Γιάννα Μαργαρίτη τους διάβασε ένα τρυφερό παραμύθι. Η βόλτα συνεχίστηκε και τα παιδιά μαζί με τους γονείς και τις δασκάλες τους πήγαν με περίσσιο ενθουσιασμό στο ταχυδρομείο προκειμένου να στείλουν το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη. Άμα είσαι γεροντάκι, γίνεται και παραγίνεται. Ο λαγός πονίσιος. Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων και παρόμοιες δράσεις γεμίζουν τις ψυχές όλων με αισθήματα αγάπης, ελπίδας και ευτυχίας. Με άδειο στομάχι, πώς να πετάξω? Χωρίς να το ξανασκεφτεί, ο λαγός του δίνει και το τελευταίο το χλάδι. Ποιος θα πρωτοφάει ένα χλάδι, λέει, τι ψυχή έχει. Το δίνει στον μπούφο και εκείνος άρχισε να του δίνει ευχές. Χώμα να σκάβεις και μάλαμα να γίνεται. Υγεία και χαρά για τη νέα χρονιά. Πώς θα πάω τώρα στα παιδιά μου με άδεια χέρια, παραμονή πρωτοχρονιάς. Σκεφτόταν ο λαγός και για λίγο σκέφτηκε και είπε, μήπως δεν έπρεπε να τα δώσω. Αλλά από τα μάτια του πέρασαν εικόνες. Θυμήθηκε το μισότυπλο, τον ασφό, το ελαφάκι που περίμενε τον Άι Βασίλη, το μπούφο που κοιμούσε. Δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια μου στην ανάγκη τους. Έτσι δικαιολόγησε τον εαυτό του και πήρε ξανά τον δρόμο να βρει, να φέρει κάτι για τα λαμπονάκια. Του είπε, του έδωσε το χλάδι και έφυγε τρέχοντας να πάει στη.